Δεκέμβριος λοιπόν στη La Liga και η μάχη της κορυφής φουντώνει. Για πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια η Real και η Barcelona δεν θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο, έτσι όπως έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι πλέον η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έχει να δώσει το δεύτερο μεγαλύτερο τεστ της στο πρωτάθλημα, αφού νίκησε για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια την Barcelona. Τώρα καλείται να περάσει και από τη συμπολίτησα Real Μαδρίτης. Και αν δεν τηθεί εκεί πέρα, τότε σίγουρα βάζει πλώρη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, αλλά έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στην κορυφή, γιατί έχει δύο αγωνιστικές λιγότερες από τους διεκδικητές του τίτλου. Ευκαιρία για αυτήν είναι το εντός έδρας παιχνίδι με τη Βαλένθια. Εκεί περιμένουν οι οπαδοί της και ο Κούμαν να ανακάμψει η ομάδα, ο Μέση να βγει μπροστά, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο ρόστερ και την άμυνα. Η Βαλένθια θεωρείται ένα βατός αντίπαλος. Δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι ευκαιρία για την Μπαρσελόνα. Το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, ο Σόλσκερ απέναντι στον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Σόλσκερ που έχει πάρει τα 3 από τα 4 τελευταία ντέρμπι απέναντι στον Καταλανό και την Σίτι. Δύο ομάδες μακριά από την κορυφή της Premier League. Αυτό το μεγάλο ντέρμπι μπορείτε να το δείτε στα κανάλια της Κοσμοτέ TV. Η Τότεναμ του Ζωσέ Μουρίνιο κάνει πρωταθλητισμό, όσο και αν λέει ο Πορτογάλος ότι δεν είναι κοντά στην κορυφή και δεν είναι ομάδα να διεκδικήσει κορυφή αυτή που έχει αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο. Και ο Κλοπ, ανάμεσα σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, έχει να κάνει παράπονα και για την τεχνολογία σε αυτή την προσπάθεια να ανακτήσει τον τίτλο της Premier League. Κορυφή ήταν και πάει εδώ και αρκετό καιρό για την Everton αυτή της Premier League. Την γεύτηκε, τη χάρηκε, έχει πέσει αρκετά από εκεί σε σχέση με το ξεκίνημα και τώρα η Arsenal με τον Μικέλ Αρτέτα που χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνει μια αναρρίχηση στην βαθμολογία. Αντιμετωπίζει τα ζαχαρωτά του Κάρλο Αντσελότη που έχουν εντυπωσιάσει πολύ τη φετινή σεζόν με μια Arsenal η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Έναρξη σεζόν το Δεκέμβριο, αν ξεκινάει το NBA. Είχαμε μικρή διακοπή, αλλά επιστρέφουν πρωταθλητές Lakers. Έχουμε Γιάννη Αντετοκούμπο, έχουμε όλους τους στάρ μαζεμένους. Δεν μείναμε πολύ χωρίς δράση, αλλά τα Χριστούγεννα αναμένεται να είναι full μπασκετικά. Η αυλία του φετινού πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα πέσει στις 13 Δεκεμβρίου με το Grand Prix στο Abu Dhabi που θα είναι το 17ο και τελευταίο της σεζόν. Μια σεζόν η οποία πέρασε από 40 κύματα ξεκίνησε τον Ιούλιο και μέσα σε αυτό το διάστημα έγιναν 17 αγώνες με το Hamilton και τη Mercedes να κυριαρχούν. Μάλιστα ο Βρετανός έσπασε το ρεκόρ νικών του Μίκαελ Σουμάχερ και ισοφάρισε το ρεκόρ παγκόσμιων τίτλων επίσης του σπουδαίου Γερμανού πιλότου με 7 παγκόσμια πρωταθλήματα. Όμως θα πρέπει να δείτε τον τελευταίο αγώνα γιατί θα γίνουν μεγάλες μάχες για τις υπόλοιπες θέσεις. Για όλες τις χαμένες ψυχές έρχεται πάντα η κάθαρση. Έτσι και για την αγαπημένη μας σειρά Έτερος Εγώ, τη μεγάλη αυτή παραγωγή της Κοσμοτέ TV, έρχεται ο δεύτερος κύκλος με 8 ολοκένουργια επεισόδια. Αυτή τη φορά έχουμε δύο νεκρές φοιτήτριες με τατουάζ το κεφάλι της Μέδουσας στο λαιμό τους. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης θα τα βάλει με τις αστυνομικές αρχές. Έχει ως βασικό ύποπτο η υπόθεση αυτή τον υποψήφιο Πρίτανη και φίλο του, τον οποίο υποδίεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουμε ξανά τον Πυγμαλίωνα Δακαρίδη, την Βίκη Παπαδοπούλου και τον Πέτρο Λαγούτη. Ενώ έχουμε και φοβερές προσθήκες στο cast, μία από αυτές είναι ο Ορφέας Αυγουστίδης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τη χάσει κανείς. Your Honor, τι συμβαίνει στο Your Honor? Το πολύ σημαντικό είναι ότι ο πρωταγωνιστής της σειράς είναι ο Μπράιαν Κράνστον, ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad. Στο Breaking Bad τον πήρε κάτω βόλτα. Κάτι τέτοιο μάλλον θα συμβεί και στο Your Honor, που ξεκινάει ως δικαστής, αλλά μπλέκεται με τη μαφία. Συγκεκριμένα, ο γιος του μπλέκεται σε ένα τροχαίο, στο οποίο σκοτώνεται ένας άνθρωπος που σχετίζεται με τη μαφία. Εκεί ο Μπέραν Κράστον πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Πρέπει κάπως να σώσει τον γιο του. The Stand, άλλο ένα έργο του Stephen King, αυτή τη φορά από το 1978, μεταφέρεται και αυτό στην μικρή οθόνη. Υπάρχει ένας ιός ο οποίος εξαλείφει το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρωπότητας από τον πλανήτη. Έχουμε μάχη εναντίον καλού και κακού. Έχουμε εξαιρετικό cast, έχουμε Alexander Skarsgård, το True Blood. Έχουμε James Madsen, έχουμε Whoopi Goldberg, έχουμε Craig Kinnear, έχουμε Amber Heard. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη χάσετε.